Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ, κύριος Αστέριος Ροντούλης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πριν από ένα μήνα περίπου, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχαμε μία φωνική κατολίση στα ΤΕΜΠ με τρομακτικές δυσμενείς επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία στο σύνολό της, αλλά και τρομακτικές οικονομικές επιπτώσεις στους επαγγελματίες, όχι μόνο της κοιλάδας των ΤΕΜΠΟΝ, αλλά και της παραλιακής ζώνης και της ευρύτερης περιοχής. Ως λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, λοιπόν, υποβάλαμε μία επίκαιρη ερώτηση σήμερα σχετικά με αποζημιώσεις στους επαγγελματίες της περιοχής, σχετικά με ένα σχέδιο που θα έχει να κάνει με την επιβίωση των ανθρώπων αυτών που πρέπει να γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι τίθεται οξύ ζήτημα επιβίωσης των ανθρώπων αυτών και δυστυχώς δεν ήρθε δηλώνοντας κόλλημα ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός, ο κύριος Αιχνίδης, ο οποίος κατάγεται και από την περιοχή της Λάρισας, για να μας κάνει την τιμή, όχι εμάς να μας απαντήσει, να απαντήσει για να ακούσουν οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή τι συμβαίνει και αν η πολιτεία θα αναπτύξει κάποιο πρόγραμμα για την οικονομική τους συνδρομή προκειμένου να επιβιώσουν και οι επιχειρήσεις, αλλά και για να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι να έχουν τη δουλειά τους. Αυτό για μας είναι ντροπή. Καταγγέλλουμε λοιπόν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, διότι δεν ήρθε σήμερα στην αίθουσα να απαντήσει στην ερώτηση αυτή επικαλούμενη κόλλημα. Είναι προσχηματική η επίκληση του κολλήματος αυτού. Τελειώνω για να μπω στα του νομοσχεδίου. Άρθρο 1, το οποίο και εμείς θα υπερψηφίσουμε. Έχω όμως να σας κάνω μία ερώτηση. Το άρθρο 1, παράγραφος 1, λέει: φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν συνάψει με τράπεζες κλπ. Πιστωτικά ιδρύματα για επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς ή αγροτικούς σκοπούς μπορούν να ζητήσουν από τα ιδρύματα αυτά την υπαγωγή στις ρυθμίσεις. Το μπορούν να ζητήσουν, το αλλάξατε και το κάνατε δικαιούνται να ζητήσουν. Προφανώς για να το κάνετε ισχυρότερο. Αλλά το δικαιούμαι να ζητήσω δεν σημαίνει τίποτα. Θα πρέπει εδώ οι τράπεζες να υποχρεωθούν να υπάρχει μία διατύπωση που να προκαλεί υποχρέωση στις τράπεζες να ανταποκριθούν στο αίτημα των οφειλετών. Εσείς εδώ είδατε ότι υπάρχει πρόβλημα. Το έθεσα και στην κυρία Υπουργό στην Επιτροπή και μου είπε ναι, το μπορούν να θα αλλάξει. Και το μπορούν να έγινε δικαιούνται να ζητήσουν από τα ιδρύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ δικαιούμαι να ζητήσω το οτιδήποτε. Η τράπεζα όμως δεν πρέπει να υποχρεωθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική διατύπωση που από την οποία θα προκληθούν προβλήματα στο μέλλον. Και αυτό θα πρέπει να το δείτε. Έρχομαι επίσης στο... Είμαι πάλι στο άρθρο 1, στο 7. Δεν υπάγονται, αγαπητοί συνάδελφοι, στις διατάξεις του παρόντος άρθρου ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις πρακτορίας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Και εμείς ρωτάμε, για ποιο λόγο εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 1 οι συμβάσεις πρακτορίας επιχειρηματικών απαιτήσεων, οι οποίες είναι συχνά θυγατρικές τραπεζών. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε αυτές τις εταιρείες περιέρχεται σήμερα ένα μεγάλο μέρος της διαχείρισης οφειλών και επομένως έχουμε οφειλέτες με υποχρεώσεις εκχωρημένες από τον πιστωτή προς αυτές τις εταιρείες. Άρα γιατί τις εξαιρείτε? Η εξαίρεση λοιπόν της παραγράφου 7 του άρθρου 1 για μας δεν θα πρέπει να ισχύει. Αναφέρομαι σε εταιρείες factoring για όσους δεν κατάλαβουν. Έρχομαι τώρα στο άρθρο 2. Την αποπληρωμή των ενήμερων οφειλών. Εδώ τώρα παρατηρείτε το αντίθετο φαινόμενο από αυτό που είδαμε να γίνεται με την κατάθεση των νομοτεχνικών βελτιώσεων που κάνατε στις 13 πρώτου. Στο άρθρο 2 λοιπόν λέτε,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν συνάψει με τράπεζες κλπ. Συμβάσεις δανείων για επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς ή αγροτικούς σκοπούς μπορούν να ζητήσουν από αυτά. Εδώ γιατί διατηρείτε τη διατύπωση μπορούν να ζητήσουν? Δεν το κάνατε ούτε δικαιούνται. Θα το αλλάξετε? Ωραίοτατα. Αν το αλλάξετε, αλλά όχι πάλι δικαιούνται να ζητήσουν. Πάλι η διατύπωση να προκαλεί υποχρέωση στις τράπεζες να κινηθούν στην κατεύθυνση αυτή, αφού αυτό πρόκειται για επιλογή σας. Εμείς είμαστε αντιτιθέμενοι σε μια τέτοια εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά τουλάχιστον αυτά που λέτε, αυτά να κάνετε, να μην δημιουργείτε σύγχυση. Εμείς το άρθρο 2 δεν θα το υπερψηφίσουμε. Έρχομαι τώρα στο άρθρο 3. Η γενική διαγραφή δυσμενών δεδομένων για εξοπλιστικές οφειλές. Το άρθρο 3 θα το υπερψηφίσουμε. Και επειδή τώρα μπαίνω στον τηρεσία, πρέπει να σας πω το εξής. Εμείς έχουμε μία διαφορετική οπτική για τον τηρεσία. Έχουμε μία οπτική καταρχήν που λέει ότι ο τηρεσίας ως όργανο ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας κάποιου ή ως όργανο καταγραφής οικονομικών δεδομένων θα πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο του κράτους. Και για να έχει το κράτος ένα μοχλό εποπτείας στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, αλλά κυρίως, κύριε Υφυπουργέ, για να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών. Διότι τώρα τα προσωπικά δεδομένα, τα οικονομικά προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών έχουν γίνει πασαρέλα και έχουν γίνει και αντικείμενο εμπορίου. Άρα λοιπόν, εμείς θα θέλαμε να είστε περισσότερο τολμηροί στον τηρεσία και να είστε περισσότερο τολμηροί και στο εξής σημείο. Έστω λοιπόν ότι κάποιος έχει μία οφειλή και πράγματι δεν την έχει εξοφλήσει και πράγματι έχει μπει στη λίστα των δεσμενών στοιχείων του τηρεσία. Αποπληρώνει όμως ο άνθρωπος, εξοφλεί όμως ο άνθρωπος. Γιατί θα πρέπει για 2-3 κλπ. Χρόνια να συνεχίσει να παραμένει? Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά με εσάς όσον αφορά τον τηρεσία. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το δείτε. Πρόκειται για μια αδικία που συντελείται αυτή τη στιγμή. Παραμένοντας δε στον τηρεσία, θα πρέπει να σας πω το εξής. Σε κάποιο σημείο λέει ότι οι τράπεζες, στο άρθρο 4, σε κάποιο σημείο ότι οι τράπεζες υποχρεούνται εντός 2 ημερών από τη στιγμή που κάποιος εξόφλησε και έδωσε στην τράπεζα το εξοφλητήριο να ενημερωθεί ο τηρεσίας για τα περαιτέρω. Και σας ερωτώ, η διαγραφή από τα στοιχεία του τηρησία θα γίνει μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ή θα υπάρξει μια αυτόματη διαδικασία και πόσης διάρκειας εντός του τηρησία? Διότι εντάξει, ενημερώνεται από την τράπεζα. Από εκεί και πέρα τι γίνεται όμως? Θα πρέπει να εμπλακεί σε κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες ή όχι ο καταναλωτής? Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει μια ταχύρυθμη διαδικασία χωρίς να λαμβάνει καθόλου μέρος ο καταναλωτής παρά μόνο να ενημερώνεται στο τέλος για τα περαιτέρω εντός του τηρεσία. Και βεβαίως αναφερόμενος στον τηρεσία θα πρέπει να σας πω ότι η σύλληψη, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, η σύλληψη είναι η εξής. Καταγράφονται τα προσωπικά μου οικονομικά δεδομένα προκειμένου να επιτύχω και δάνεια à la carte. Δηλαδή, αν είμαι καλός και αποπληρώνω, είμαι καλός πληρωτής και αποπληρώνω τις υποχρεώσεις μου, τότε όταν προσφεύγω σε ένα τραπεζικό ίδρυμα, να μπορώ να παίρνω δάνεια με ευνοϊκότερους όρους. Είναι η εγγραφή στη λεγόμενη λευκή λίστα του τηρεσία. Σας πληροφορώ ότι ουδέποτε έχει εφαρμοστεί αυτό. Δηλαδή, όταν πάει ο καταναλωτής, δεν το λέει η τράπεζα, αν είσαι στην λευκή λίστα, α και να δούμε τότε ευνοϊκότερες διατάξεις, ευνοϊκότερες συμβάσεις για σένα. Καθόλου. Εφαρμόζεται ό,τι εφαρμόζεται για τον οποιοδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, γιατί υπάρχει η ισχύς της μαύρης λίστας του τηρεσία και δεν εφαρμόζεται και η λευκή λίστα του τηρεσία? Άρα και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Θέλω δε, θα μου επιτρέψετε κυρία Πρόεδρε, για ένα λεπτό, θέλω να σας αναφέρω κάτι. Έχετε ήδη ξεπεράσει το χρόνο σας. 30 δευτερόλεπτα θα κάνω κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας πω το εξής. Στην αγορά της Λάρισας συνέβη το εξής περιστατικό. Υπήρξε εταιρεία τροφίμων. Μάζεψε από κτηνοτρόφους της περιοχής Ελασσόνος τα κρέατα
και έριξε κανόνι με επιταγές, με ακάλυπτες επιταγές, κύριε Υφυπουργέ, άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι πρέπει να γίνει με το φαινόμενο των ακάλυπτων επιταγών που πλήττουν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας. Έχει γίνει κυριολεκτική μάστιγα. Και εμείς λέμε, ή θα πρέπει να έχει θέση τσεκ η επιταγή, δηλαδή να πας και να παίρνεις τα χρήματά σου, ή θα πρέπει το τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο σου επιτρέπει να εκδίδεις την επιταγή, να λειτουργεί ως εγγυητής και να καλύπτει τον άνθρωπο ο οποίος έδωσε τα αγαθά του. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει. Αυτή η κατάσταση πλήττει κατ' επανάληψη τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τα άρθρα επί ενός εκάστου θα τοποθετηθούμε εσείς. Κατά την ψηφοφορία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ευαγγελία Μανατίδου Πασχαλίδου.